Καλησπέρα σε όλους τους αγγλίδες και φίλους του γηπέδου. Παρασκευή σήμερα και η εργασία στη Νέα Φιλαδέλφια, τόσο για το γήπεδο όσο και για την υπογειοποίηση, συνεχίζονται. Βλέπουμε ότι έχει μπει όλη η πίσα κάτω και δεν ξέρω αν αυτά τα ρολά είναι ασφαλτόπανα, μήπως εδώ μπουν ασφαλτόπανα. Γιατί η μόνωση αυτού του μεγάλου κομματιού που θα αποτελεί και πλατεία μπροστά από το μουσείο των, το κτίριο των μουσείων, όπου κάπου εδώ θα μπει και ο ατσάλινος δικέμφαλος αετός που έχει παραγγείλει ο πρόεδρος και πιστεύω θα είναι και πολύ επιβλητικός. Εδώ να πούμε ότι στον πύργο τον έναν έχουν μπει τα περισσότερες τσίμεντος σανίδες, ενώ στον άλλον παραμένουν μόνο οι σκαλοσιές, ο σκελετός μάλλον. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις υπόλοιπες εργασίες. Νοτιοδυτικά βλέπουμε ότι έχουν φέρει αρκετό χώμα και χαλίκι. Νομίζω είναι χαλίκι τύπου 3α. Εδώ κυρία στη τεχνική μας. Παίρνουμε κάτι τα φιλάθλου να ανοίξουμε τα τμήματα που ανοίγει, τα καινούρια. Μέχρι και στο bowling ανοίξαμε φέτος. Και εδώ παίζω γέφυρα, την οποία αρχίζουν και ρίχνουν χώμα ώστε φαντάζομαι να την ισιώσουν. Κάτι κινήσεις βλέπω εκεί κάτω, δεν μπορώ να δω καθαρά βέβαια. Και προχωράμε. Ήρθαμε βόρειο-δυτικά, όπου βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει να αποσυναρμολογούν σε σκαλοσιές των πυλώνα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί. Πιο χαμηλά δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη. Όπως είπαμε, βάλαν και τα κάγκελα στα παράθυρα. Βόρεια δεν έχουν προχωρήσει τα σκαψίματα. Ο καλός ο φίλος μας είπε ότι έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Βέβαια εννοείται ότι θα γίνει πιο ομαλή η ράμπα, να το πω έτσι, από την πέτρινη πύλη στην είσοδο του άσους για όποιον έχει έρθει και σε όλο αυτόν τον στον βόρειο πεζόδρομο. Φέτος η ομάδα ενισχύθηκε αρκετά, έχουν πάει και καλά τα διαρκείας, σήμερα λίγη διάθεσή τους. Δεν ξέρω βέβαια αν θα υπάρξει νέα παράταση για όποιον θέλει. Αλλά να πω επίσης ότι εννοείται όσοι μπορούμε να πάρουμε διαρκείας και στο μπάσκετ, πρέπει να βοηθήσουμε και αυτό το τμήμα που προσπαθεί, κάθε χρόνο προσπαθεί και έχει πετύχει πολλά τα τελευταία 3-4 χρόνια και με ευρωπαϊκούς τίτλους και εγχώριους, και καλό είναι να μην το παραμελήσουμε αυτό το τμήμα. Παιδιά προσπαθούν και ο Μάκης Αγγελόπουλος με το καινούριο, το νέο γήπεδο που μας έχει βάλει, το νέο σπίτι μας. Αν καταφέρω μέσα στον επόμενο καιρό να πάω και από εκεί και καταφέρω να ίσως μπω μέσα, να δούμε και τις εξελίξεις εκεί σε αυτό το γήπεδο.
Αλλά παιδιά, όσο μπορούμε, όσοι μπορείτε, αν έχετε κάποιο απόθεμα στην άκρη, πάρτε διαρκειασκές στο μπάσκετ. Και αυτό πολύ ωραίο άθλημα είναι, μην το σνομπάρουμε. ΑΕΚ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι και μπάσκετ και χάντμπολ και όλη η ερασιτεχνική. Λοιπόν, βλέπω και ανατολικά έχει προχωρήσει το σκάψιμο στον ανατολικό πεζόδρομο. Βλέπω και εδώ εργασίες στον πυλώνα. Λοιπόν, βρίσκομαι βόρειο-ανατολικά στη γωνία και βλέπουμε και τον βόρειο πεζόδρομο και τον νότιο και τον ανατολικό και τα σκαψίματα που έχουν γίνει. Ενώ στον πυλώνα έχουν περάσει τον στόχο, βρίσκονται ψηλά και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί το στοκάρισμα και θα προχωρήσει στο αστάρωμα. Λοιπόν, ανατολικά βλέπουμε την υπογειοποίηση, βλέπουμε ότι έχουν τοποθετήσει, αν δεν κάνω λάθος να με διορθώσει και ο καλός ο φίλος, φρεάτια και ανά κάποια μέτρα νομίζω προχωράει σε όλη την Πατριάρχου Κωνσταντίνου μέχρι και τη γωνία όπου θα υπάρχει αυτό το πηγάδι με την αντλία της απορροής υδάτων. Εδώ κάποια εργασία στην ανατολική πλευρά δεν έχει γίνει. Έχουν έρθει αυτά τα τουβλάκια που έχουμε δει, γκρι και κίτρινο χρώμα για το πεζόδρομο. Καθώς και κάγκελα όπου θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το τυχάκι που θα χωρίζει τον πεζόδρομο με το άλσος. Ανατολικά δεν βλέπω κάποια εργασία, ούτε εξωτερικά ούτε στους ορόφους. Πριν που δουλεύαν οι εργάτες, τώρα είναι 12, έχουν σταματήσει για διάλειμμα, αλλά πριν που δουλεύανε άκουγα στις κερκίδες να ανοίγουν τρύπες για να τοποθετήσουν τις βάσεις από τα καρεκλάκια. Οι βάσεις έχουν τοποθετηθεί περίπου μέχρι και την 21, είναι περίπου στη μέση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα πάλι να μπω σήμερα για να τραβήξω κάποιο πλάνο. Ενώ το 1924 και ο δικέφαλος έχει ολοκληρωθεί εννοείται. Εδώ να και που έχουν φτάσει τα σκαψίματα στον ανατολικό πεζόδρομο. Και για μας τους ψυχαναγκαστικούς έχει κλείσει και το 9 από το 1924. Οπότε όλα καλά. Εδώ είναι και η βάση έλταμων που έχουν έρθει. Δεν έχει συνεχίσει κάποια εργασία βέβαια. Βλέπω στον τρίτο όροφο ότι έχουν έρθει καρεκλάγια κάτω από τις κερκίδες. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Αλλά εντάξει, προς το παρόν δεν τα έχουν τοποθετήσει. Σιγά σιγά το προχωράνε. Αυτά είναι το σκάψιμο που έχει κάνει η μπουλντόζα στην ανατολική πλευρά. Θα φτάσει μέχρι κάτω περίπου. Σε βάθος δεν έχει να σκάψει ακόμα πάρα πολύ. Και αυτά. Από τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα τα πούμε και στις επόμενες εργασίες.
και καλή επιτυχία και στην ομάδα μας Σαββατοκύριακο. Μόνο ΑΕΚ.